Προχωρήστε σε δανεισμό πολιτών και επιχειρήσεων, διαμήνυσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τόνισε ότι δεν μπορεί να αρχίσει αλόγιστος δανεισμός όπως αυτό που ίσχυε στο παρελθόν, αλλά με σύνεση και εκεί όπου συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Εκτίμησε εξάλλου ότι η Δευτέρα Απριλίου, η μέρα κατά την οποία η Βουλή αναμένεται να υπερψηφίσει τα 5 νομοσχέδια του πλαισίου αφαιρεγγιότητας, θα σημάνει μια νέα αρχή για την κυπριακή οικονομία. Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, η αναδιοργάνωσή τους. Τους επιτρέπει τώρα να ξεκινήσουν να προσφέρουν χρηματοδότηση. Αναγνωρίζω από την μια πως υπάρχει πρόβλημα. Βλέπω όμως πως ήδη έχει υπάρξει πρόοδος και υπάρχει πλέον δυνατότητα εκ μέρους των τραπεζών να ξεκινήσουν να προσφέρουν δανεισμό. Ο Χάρης Γεωργιάδης επιβεβαίωσε εξάλλου ότι έχει αποστείλει επιστολή στη Βουλή με την οποία ζητά την αποδέσμευση 10 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη των δικαιωμάτων των πρώην εργαζόμενων στις κυπριακές αερογραμμές. Έχουμε αποφασίσει ως κυβέρνηση να διαθέσουμε και πέραν των όσων είχαμε προϋπολογίσει για να ικανοποιήσουμε σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό τους πρώην εργαζομένους των κυπριακών αερογραμμών. Είναι σημαντικές αποζημιώσεις. Σχολίασε και δημοσίευμα το οποίο αποδίδει ευθύνες στον έφορο αποκρατικοποιήσεων για παρέμβαση στη ΣΥΤΑ, εξαιτίας της οποίας καθυστέρησε η εισαγωγή της τεχνολογίας 4G. Όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα, οι απώλειες του οργανισμού εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης εκτιμούνται στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Η Χαραυγή αναφέρεται σε ασυναρτησίες. Λυπούμε να πω πως όσο προχωρά αυτή η διαδικασία, οι ασυναρτησίες θα εντείνονται. Αυτό είναι που θα έπρεπε όλοι να εντοπίσουμε, την δυνατότητα δηλαδή που θα έχει μια αποκρατικοποιημένη ΣΥΤΑ χωρίς τα βαρύδια του κρατισμού και της γραφειοκρατίας. Ο Υπουργός Οικονομικών απάντησε και σε βουλευτές οι οποίοι καυτηρίασαν το γεγονός ότι η κυβέρνηση έστειλε αναθεωρημένα κείμενα επί των νομοσχεδίων του πλαισίου αφαιρεγγιότητας, τονίζοντας πως έχουν περιληφθεί αλλαγές που τα ίδια κόμματα είχαν ζητήσει.